Λέτο, πήρε την κόντρα ο Κουμορτζή. Κύριε, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο για το απόψινο παιχνίδι? Το πρώτο είναι την εντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να παίζουν μόνοι τους οι τρεις του ΠΟΚ να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το 50%. Το 50% είναι ο Πανιώνιος, ήταν απαράδεκτο σήμερα. Δεν είναι ο Πανιώνιος αυτός που θέλουμε. Δεν είναι δικαιολογία η αλητεία και η ντροπή της Διευθυνσίας και της Σούπερ Λίγκας γενικότερα επί 100 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Εμείς θα κοιτάξουμε τη δικιά μας πλευρά. Διαιτησία θα κοιτάξει κάποιο άλλο, γιατί ειλικρινά σου λέω: έχω βαρεθεί. Μου κάνει εντύπωση την περσινή εβδομάδα, μου είπατε ότι είναι κρίμα αυτή η ομάδα, όπως θα του πας για ένα να πέσει κατηγορία, και ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιες ομάδες. Σήμερα έχει αλλάξει κάτι? Όχι, εμείς θέλουμε ομάδες οι οποίες είναι επαρχή, είναι μια πόλη μόνη τους κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το παιχνίδι και να παίζει καλά ο Πανιώνιος θα το έπαιρνε. Ασχέτως ότι εμείς, όπως ξαναλέω, είμαστε απαράδεκτοι. Ρε Μιτσάρα, κάτσε καλά, ρε. Εμείς ήμασταν απαράδεκτοι σήμερα και θα κοιτάξουμε δικιά μας πλευρά. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι Πανιώνιος αυτός. Δεν το θέλω αυτό Πανιώνιο και κανένας δεν το θέλει και θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις και από αύριο? Δεν είναι θέμα εξελίξεων. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουμε, αυτοί είναι προπονητής. Μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα άπαντες. Και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε γιατί πρέπει να σωθούμε. Είμαστε μόνο με 28 βαθμούς και θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να σωθούμε. Από εκεί πέρα όμως δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι σήμερα ήρθε τα ηλίκη ο Παναθηναϊκός να το πάρει το παιχνίδι, δεν είσαι αλλιώς. Αυτό είναι πασιφανές, όπως το πήρε και ο Ολυμπιακός, έτσι και εγώ δεν παίρνω κάποια πλευρά. Όλοι τα ίδια είναι. Όλοι οι καζάνοι βράζουν, όλοι την ίδια βρώμα έχουν. Το ΠΟΚ είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου. Καταστρέφεται το ποδόσφαιρο, κύριε. Φύγετε ή αφήστε με να παίξουμε μόνοι μας. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Οπό. Ωραία. Είναι δηλώσεις που ασφαλώς θα ξεσκώσουν μεγάλη συζήτηση, αυτές του Κώστα Τσακίρη, που έγιναν αποκλειστικά στην κάμερα της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, και πιστεύω ότι θα ξεσκώσουν μεγάλη συζήτηση και μέσα στους κόλπους της Σούπερ Λίγκας. Έτσι, ο κύριος Τσακίρη. Ο Παναθηναϊκός που πόνταρε και στο ιστορικό των αναμετρήσεων, με τον Πανιώνιο τον ευνοούσε, και εδώ είναι η φάση για την οποία γίνει πάρα πολύ λόγος, με την πτώση του Νίνη στο κοντάρι, το μαρκάρισμα του Κοντοέ που απορεί. Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός του Γιώργου Παράσκου, που τον βλέπουμε εδώ στην συνέντευξη τύπου, του πέναλτι ως αυστηρό, αυστηρή απόφαση, ταιριάζει καλύτερα από κάθε έναν, διότι εδώ μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή επαφή ανάμεσα στον Κοντοέ και τον Νίνη. Έχει προλάβει, έχει βάλει το πόδι στο χόρτο αμυντικός του Πανιωνίου. Αν λοιπόν θεώρησε κάτι πέναλτι ο κ. Καλόπουλος, είναι αυτή η μικρή επαφή. Εναπόκειται πλέον στην κρίση του, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, κάθε επαφή να τιμωρείται. Εναπόκειται στην κρίση του, να αποφασίσει δηλαδή αν αυτή η επαφή ήταν αυτή που έριξε και τον Νίνη στον αγωνιστικό χώρο. 1-0 λοιπόν από τον Τσιμπρίλο. Ακριβώς όπως και σε αυτή τη φάση έπαιρναν την μπάλα που έφευγε από την άμυνα του Ολυμπιακού με το κέντρο των Ερυθρόλευκων να μην έχει ανάσες στο δεύτερο ημίχρονο, και εδώ η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Ατρόμητος με το τάκλιν του Μέλμπερκ πάνω στον Σαγκανόφσκι, ο Σουηδός που βρίσκει το αριστερό πόδι του επιθετικού του Ατρομήτου και στη συνέχεια τον μαζεύει και με το κορμί. Παρόλα αυτά όμως ο κύριος Γιάχος δεν έδωσε το πέναλτι, και η αντίδραση του Γιώργου Δόνη στον πάγκο του